Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι με νίκη εξασφαλίζουν την πρόκριση στους 32 του Europa League και θα μετέχουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση Φεβρουάριο μήνα για 8η φορά τα τελευταία 10 χρόνια. Η ομάδα μας είναι συνηθισμένη στο να παίζει τελικούς, ειδικά φέτος έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλούς τελικούς. Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι με την Βικτόρια Πλιζέν, με την Πασά Ξεχύρ, με την Κρασνοντάρ, προσφάτως με τον ΠΑΟΚ θεωρήσαμε ότι ήταν ένας τελικός, προχτές με τον Πανετολικό συμπεριφερθήκαμε σαν ένας τελικός. Η ομάδα μας έχει συνηθίσει λοιπόν, έχει αυτή την οτροπία. Μας αρέσουν αυτά τα παιχνίδια. Γνωρίζουμε όλη τη σημασία που έχει για μας και για το σύλλογο ο αυριανός αγώνας, η αυριανή αναμέτρηση. Γνωρίζουμε την υποχρέωση που έχουμε απέναντι στην ομάδα μας, απέναντι στους φιλάθλους μας και είμαστε πανέτοιμοι να πάρουμε μέρος σε αυτό το παιχνίδι με την καλύτερη δυνατή προσδοκία, φιλοδοξία και φυσικά υποχρέωση. Ο Ματιέ Βαλμπουενά έχει τεθεί εκτός για τον Ολυμπιακό που θα παραταχθεί με σύστημα 4-3-3 απέναντι στην πρωταθλήτρια Σερβίας. Ο Ερυθρός Αστέρας βολεύεται με 2 αποτελέσματα, καθώς ακόμη και η ισοπαλία του δίνει την τρίτη θέση του ομίλου. Απλά είναι σίγουρο ο Ολυμπιακός δεν είναι τώρα μόνο που παίζει με εμάς, με όποια ομάδα να παίζει στον κόσμο, μέσα στη Καραϊσκάκη είναι φαβορή. Το Γεώργιος Καραϊσκάκης θα είναι γεμάτο από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, καθώς τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εδώ και πολύ καιρό.